Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από το Ε μέχρι το Χ και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 5 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και μην ξεχνάτε τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, είμαστε στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram και φυσικά στο email της εκπομπής και www.2tv.gr, είναι στο σελίδα της 2 τηλεόρασης για να δείτε live την εκπομπή και όλο το πρόγραμμα του τηλεοπτικού μας σταθμού. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε την σημερινή μας καλεσμένη. Είναι η κυρία Ευαγγελία Καλαϊτζή, που είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών. Βρεφονηπιαγωγών, καλά το είπα. Να μιλήσουμε λίγο για το αντικείμενό σας, τι ακριβώς αφορά και τις δυσκολίες που υπάρχουν βεβαίως στο δικό σας τον κλάδο. Ασφαλώς. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας και παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Είναι πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο και νευραλγικό κομμάτι και ειδικά στις σημερινές μέρες, μέρες κρίσης, μέρες μνημονίων, οι παιδικοί σταθμοί είναι κατανοητό ότι μπορούν να αποτελέσουν τον κυματοθράφστη για να ανακουφίσουν τους γονείς και να παρέχουν αγωγή και εκπαίδευση στα παιδιά. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό κομμάτι, νομίζω, που ξεκινά η ζωή του παιδιού, που αρχίζει η κοινωνικοποίησή του, και όπως είπατε και εσείς, στις δύσκολες μέρες που περνούμε και στην περίοδο της κρίσης, είναι από τα κομμάτια που βάλετε πάρα πολύ. Ακριβώς, κυρία Μιχαλού, και χαίρομαι που το αναφέρατε. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ και 150 χρόνια οι ψυχολόγοι έχουν επισημάνει τον κίνδυνο ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις, τα μεγαλύτερα ποσά που διατίθενται για την παιδεία συνολικά, διατίθενται για την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλη η διεθνής κοινότητα αυτές τις μέρες μας έχει ενεργοποιηθεί και προσπαθούν πραγματικά να αναδομήσουν το θεσμό της προσχολικής αγωγής, διότι εκτός από την επισήμανση των ψυχολόγων, ήρθαν τα νέα ερευνητικά δεδομένα της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και κυρίως των οικονομικών επιστημών, που ήταν αυτά τελικά που διεθνοποίησαν, που μάλλον δραστηριοποίησαν τη διεθνή κοινότητα. Και που λένε τι? Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω ότι ο νομπελίστας οικονομολόγος Χέχμαν απέδειξε ότι η επένδυση ενός δολαρίου σήμερα στο χώρο της προσχολικής αγωγής οδηγεί σε 3% αύξηση του ΟΕΠ μέσα σε 20 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα Εργασίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και άλλοι υπερεθνικοί οργανισμοί αυτή τη στιγμή έχουν δώσει κατευθύνσεις προς τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Γιατί? Γιατί είναι ένας χώρος που φιλοξενεί παιδιά ηλικίας από 0 έως 6 χρονών, ηλικία κατά την οποία, αν αναλογιστεί κανείς τις επιτεύξεις, τις προσαρμογές και την κατάκτηση του περιβάλλοντος, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η ηλικία αποτελεί τη μεγαλύτερη λειτουργικά ηλικία του ανθρώπου. Και κάτι πολύ ενδεικτικό. Ξέρουμε πλέον ότι η μοναδική περίοδος της ζωής του ανθρώπου που μπορεί να αυξηθεί το IQ του είναι προσχολική ηλικία. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα τεράστια εκπαιδευτικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη από την επένδυση στο χώρο των παιδικών σταθμών. Λοιπόν, πόσο επενδύουμε λοιπόν? Αν τα αντιλαμβάνεται και η πολιτεία είναι το ζήτημα. Αυτό. Στην Ελλάδα του σήμερα, πώς την αντιλαμβάνεστε εσείς αυτή την επένδυση και αν γίνεται τελικά με τον τρόπο που εξηγήσατε πριν? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω ότι δυστυχώς οι πολιτικοί στη χώρα μας όταν δεν ψελίζουν σιωπούν τελείως για τα κομμάτια εκείνα που αφορούν την επάρκεια και την ποιότητα στη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι οι παιδικοί σταθμοί σήμερα συρρυκνώνονται. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν αντιστοιχούν υπεράριθμα, που δεν αντιστοιχούν με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Και αντί να γίνονται επενδύσεις, αντίθετα ο θεσμός οδηγείται σε μια συρρήκνωση και εξαθλίωση. Ακριβώς. Και βεβαίως είπατε πόσο σημαντικό είναι να δέχονται τα παιδιά αυτήν την
εκπαίδευση, έτσι, ας την πούμε, στους παιδικούς σταθμούς, να κοινωνικοποιούνται, να μαθαίνουν για τη ζωή, να μαθαίνουν για τον κόσμο που θα ζήσουν αργότερα. Και άρα έχετε εσείς μια πολύ μεγάλη ευθύνη να, από τη μία πλευρά, να εκπαιδεύσετε τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, και από την άλλη να τα προσέξετε κιόλας, διότι σας τα αναθέτουν οι γονείς τις ώρες που δουλεύουν για να τα προσέξετε εσείς. Είναι μια πραγματικά αναπτυξιακά ευαίσθητη και επικίνδυνη ηλικία, γιατί τα παιδιά, πολύ σωστά είπατε, είναι μικρά, δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί, δεν αντιλαμβάνονται πού υπάρχει ο κίνδυνος και συνεπώς οι παιδαγωγοί, πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν παιδαγωγικά προγράμματα, περιβαλλοντολογικά, προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, προγράμματα για την εξέλιξη του λόγου των παιδιών, θα πρέπει να διασφαλίσουν και τη σωματική τους ακεραιότητα. Και ειλικρινά θα ήθελα να επισημάνω, εάν δυσκολεύεται τόσο πολύ μια μαμά, εγώ σαν μαμά στο σπίτι που έχω δύο παιδιά, σκεφτείτε σήμερα τους παιδαγωγούς των παιδικών σταθμών του Δήμου Κατερίνης συγκεκριμένα, οι οποίοι εργάζονται με 30 παιδιά και μία παιδαγωγό κατά μέσο όρο στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ναι. Θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί να είμαι πρόεδρος ενός πανελληνίου επιστημονικού οργάνου, αλλά έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους παιδικούς σταθμούς της Κατερίνης, γιατί τυχαίνει να είμαι δημότης Κατερίνης, ο σύζυγός μου είναι Κατερινιώτης, και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Οπότε η εικόνα κάθε άλλο παρακαλεί είναι. Όπως ακριβώς το λέτε. Θα ήθελα να πω ότι η επίσκεψή μου στην Κατερίνη αυτή την περίοδο έγκυται σε μια μεγάλη αναστάτωση που προκλήθηκε στον χώρο των παιδικών σταθμών και αφορά μια σωρία παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών. Κοιτάξτε, βάσει του νόμου, τα ποια παιδιά θα πάρουμε για τη σχολική χρονιά ανακοινώνονται τον Ιούλιο, ούτως ώστε οι γονείς που φεύγουν για τις διακοπές τους να ξέρουν το Σεπτέμβριο ότι θα επιστρέψουν και έχουν εξασφαλίσει μία θέση σε ένα παιδικό σταθμό για να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στην εργασία τους. Δυστυχώς, τέλος Οκτώβρη δεν είχαν υπάρξει ακόμη αποφάσεις εγγραφής των παιδιών. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα μία αναστάτωση στους γονείς, οι οποίοι τηλεφωνούσαν καθημερινά στους παιδαγωγούς, στις προϊσταμένες των παιδικών σταθμών και ζητούσαν το λόγο γιατί δεν μας παίρνετε τα παιδιά. Αλλά παράλληλα δεν υπήρχε επίσημη απόφαση εγγραφής. Υπήρχαν ανεπίσημες καταστάσεις με πάρα πολλά υπεράριθμα παιδιά. Εμείς αναγκαστήκαμε και κάναμε μια παρέμβαση στον πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξηγήσαμε την κατάσταση, ζητήσαμε να γίνουν τα νόμιμα, διότι διαφορετικά είμαστε αναγκασμένοι να απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη, στους αρμόδιους εισαγγελείς, διότι και τα παιδιά ήταν υπεράριθμα, αλλά δεν είχαν υπάρξει και οι προϋποθέσεις εκείνες για την εγγραφή των παιδιών. Ευτυχώς ανακλήθηκαν οι ανυπόγραφες καταστάσεις, προέκυψαν αποφάσεις εγγραφής, πλην όμως και πάλι τα παιδιά είναι υπεράριθμα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κατερίνη απουσιάζουν 25 παιδαγωγοί. Χρειάζονται ακόμη 25 παιδαγωγοί για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών, αλλά και το παιδαγωγικό έργο και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Μάλιστα. Τι χρειάζεται για να γίνουν αυτές οι προσλήψεις των 25 παιδαγωγών? Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Χρειάζεται καταρχήν έγκαιρος προγραμματισμός. Να σας πω ότι διαπίστωσα ότι στο Δήμο Κατερίνης υπάρχει μια πανελλήνια πρωτιά. Πολύ σωστά ο Δήμος Κατερίνης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το πρόγραμμα χορηγεί για κάθε παιδί, για κάθε μητέρα δικαιούχο, περίπου 2.500 ευρώ ετησίως για τα νήπια και 3.500 ευρώ για τα βρέφη. Αυτά τα κονδύλια δίδονται από το πρόγραμμα για την πρόσληψη προσωπικού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Δήμος Κατερίνης, ενώ είναι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δεν έχει προσλάβει το αναγκαίο προσωπικό, ενώ υπάρχουν τα χρήματα και ενώ αυτό το προσωπικό βάσει του νόμου
θα μπορούσε κάθε χρόνο να ανανεώνεται η σύμβασή του και να υπάρχει το ίδιο. Τι γίνεται σήμερα? Προσπαθούν να επιλύσουν την κατάσταση με δίμηνες συμβάσεις. Σκεφτείτε μία παιδαγωγό, η οποία μπαίνει μέσα στην τάξη, οι μαμάδες έχουν αγωνία το πρωί να αφήσουν τα παιδάκια, τα παιδάκια μόλις αποκτούν συναισθηματική σχέση με την παιδαγωγό, η παιδαγωγός φεύγει, μόλις μάθει τα ονόματα των παιδιών, και έρχεται κάποιος άλλος. Σε ένα χώρο προσχολικής αγωγής δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι ένας χώρος διερχομένων ατόμων. Τα παιδιά για τη συναισθηματική τους και ψυχική τους ασφάλεια θέλουν σταθερά σημεία αναφοράς. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει γενικότερα στους δήμους ή είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στο Δήμο Κατερίνης, δηλαδή αυτό των προσλήψεων των υπεράριθμων τάξεων χώρων με των παιδιών και επίσης της μη εκμετάλλευσης σωστής των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Συμβαίνει γενικότερα στους δήμους? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλος δήμος πανελλαδικά που να λειτουργεί το ΕΣΠΑ χωρίς ανάλογη πρόσληψη προσωπικού. Γι' αυτό σας είπα ότι ο Δήμος Κατερίνης διεκδικεί μία πρωτιά. Και διερωτώ με πραγματικά, εφόσον εισέρευσαν στο Δήμο τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ που λειτουργήσε και την προηγούμενη χρονιά, εφόσον δεν έγινε καμιά τεχνική επέμβαση, δεν αγοράστηκε παιδαγωγικό υλικό, δεν προσλήφθηκε προσωπικό, τα χρήματα αυτά τι έχουν γίνει? Απευθυνθήκατε στο Δήμο? Να ενημέρωση. Μέσα από ένα υπόμνημα το οποίο καταθέσαμε επίσημο, αναφέραμε όλες αυτές τις αιτιάσεις και είμαστε στη φάση της αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. Αναμένουμε λοιπόν να συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, προκειμένου επισήμως σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη να θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Πάντως γενικότερα η αίσθηση που υπάρχει είναι και αυτή που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι γενικότερα στη χώρα και η πολιτεία δεν σκύβει το κεφάλι πάνω από τις ανάγκες κατ' επέκταση των παιδιών, θα έλεγα εγώ, πρωτίστως και δευτερευόντως των ανθρώπων, των γυναικών, των παιδαγωγών που δουλεύουν εκεί. Και αυτό έχω την αίσθηση ότι γίνεται και από τους φορείς τους τοπικούς των κάθε περιοχών, όχι απαραίτητα μόνο της πιερίας του Δήμου Κατερίνης. Κοιτάξτε, δεν κάνετε λάθος. Γενικότερα υπάρχει απαξίωση του θεσμού πανελλαδικά. Θα μπορούσα όμως με τα βεβαιότητας να σας πω ότι υπάρχουν οι φωτεινοί κανόνες που τελικά επιβεβαιώνουν τις εξαιρέσεις. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι οι οποίοι δείχνουν πολύ μεγάλο σεβασμό στο συγκεκριμένο κομμάτι και βασικά δείχνουν ένα σεβασμό στην αξιοπρέπεια την ανθρώπινη και υπηρεσιακή των παιδαγωγών που σήμερα κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες κάνουν κατάθεση ψυχής και αγάπης και είναι οι παιδαγωγοί που στηρίζουν το θεσμό. Με την έλλειψη των κονδυλίων, ξέρετε, οι παιδαγωγοί από τους πενιχρούς μισθούς πλέον, διότι έχουν γίνει αφάνταστες περικοπές και με ένα βάρβαρο οκτάωρο εργασίας, από το οποίο έχουν εξαιρεθεί όλοι οι λοιποί εκπαιδευτικοί, μόνο οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθμών δουλεύουν 8 ώρες εργασίας, κάτω από τόσους εντατικούς ρυθμούς, αναγκάζονται, βάζουν το χέρι στη τσέπη, αγοράζουν τους μαρκαδόρους, τα χαρτιά Α4 και γενικότερα το παιδαγωγικό υλικό για να στηρίξουν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Και πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρω και την ευαισθησία των γονέων, οι οποίοι ενισχύουν, μας ρωτάνε τι θέλετε να φέρουμε, να βοηθήσουν το παιδαγωγικό μας έργο. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη θα σας έλεγα ότι τα προβλήματα είναι οικονομικής φύσεως. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή τα ποσά που διατίθενται για την τοπική αυτοδιοίκηση έχουν περικοπεί της τάξης του 60%. Ακριβώς. Παρόλα αυτά όμως, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το να υποθηκεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον είναι βάρβαρο. Το να υποθηκεύσουμε το απλούτι της χώρας μας είναι βάρβαρο. Αλλά να υποθηκεύσουμε και το μέλλον της χώρας μας που είναι τα παιδιά. Όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά από τα 0 έως 6 διαμορφώνουν το 50% της προσωπικότητας και το 33% της συνολικής τους νόησης, είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε ότι μαζί με τη δική μας την προσπάθεια πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό αυτοδιοικητικό κίνημα,
το οποίο να αποτελείται και από τους γονείς και από τους αιρετούς και από τους παιδαγωγούς, οι οποίοι με πολύ δυναμικό τρόπο θα πρέπει να διεκδικήσουν από την κεντρική εξουσία τα αυτονόητα. Mm-hmm. Το δικαίωμα πρόσβασης κάθε παιδιού από τη μέρα της γέννησής του σε χώρο προσχολικής αγωγής προβλέπεται από τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως όλο αυτό το θέμα με τα παιδιά. Mm-hmm. Και το να ακούμε τώρα ότι δεν δίνονται ούτε τα υλικά για να δουλέψουν, πραγματικά είναι λυπηρό πολύ να το ακούμε. Είναι και μια κατάσταση που δεν συμβαίνει μόνο στους παιδικούς σταθμούς. Βεβαίως, δεν είναι. Κατά καιρούς έχει ακουστεί ότι συνδράμουν οι γονείς και σε δημοτικά και ακόμη και σε γυμνάσια και σε ηλικία. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Του συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για να βοηθήσουν. Βεβαίως η οικονομική κρίση πολλές φορές μπορεί να αποτελεί και το εύκολο άλοθη. Να επικαλούμαστε την οικονομική κρίση και να μην κάνουμε και σωστά τη δουλειά μας ή τέλος πάντων στους τομείς στους οποίους είμαστε υπεύθυνοι να μην κάνουμε αυτά που πρέπει. Έτσι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Ξέρετε, κυρία Μιχαλού, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχει ευθύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι θα έπρεπε να διεκδικήσει δυναμικά τα θέματα που αφορούν την προσχολική αγωγή. Δεν πρέπει να μπει στο τρυπάκι εκείνο που απλά διαχειρίζεται τη μιζέρια και την κρίση. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, βλέπετε διαφορά. Δηλαδή από το 2009 που έχουμε την οικονομική κρίση βλέπετε διαφορά και να υπάρχει αυτή η μιζέρια και η γκρίνια, ενώ πριν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, εξαρτάται και από τις πολιτικές τοποθετήσεις των δημοτικών αρχών. Mm-hmm. Υπάρχουν δημοτικές αρχές οι οποίες διαχειρίζονται και δικαιολογούν την κρίση. Mm-hmm. Συρρυκνώνουν τις δομές, καταργούν παιδικούς σταθμούς, βάζουν υπεράριθμα, κάνουν τους παιδικούς σταθμούς από χώρους αγωγής, αποθήκες ψυχών, δουλεύουν οι εργαζόμενοι σε συνθήκες γαλέρας. Το είπατε και νωρίτερα αυτό, ότι ένα βάρβαρο οχτάωρο είπατε και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί το λέτε αυτό βάρβαρο. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, αυτή τη στιγμή οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας σε όλο τον κόσμο εργάζονται 6 ώρες ημερησίως. Mm-hmm. Αυτό συνέβαινε και στη χώρα μας μέχρι το 2010. Με την εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής, λοιπόν, ψηφίστηκε νέος νόμος και αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας mm-hmm. στους μεν υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους κατά μισή ώρα ημερησίως, στους δε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς κατά 2 ώρες ημερησίως. Θεωρώ ότι προφανώς τη δική σας δουλειά είναι εύκολη. Δεν κουράζεστε ιδιαίτερα, γιατί έχετε να κάνετε με μικρά παιδιά, οπότε 2 ώρες παραπάνω δεν θα πάθετε και κάτι να δουλέψετε. Όχι, νομίζω ότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι μια επίπονη, επίμονη, επικίνδυνη και κουραστική εργασία. Σύμφωνα, όπως σας είπα, με τις μελέτες, έχει αποδειχθεί ότι σε αυτό το χώρο οι παιδαγωγοί παθαίνουν το burnout, την επαγγελματική εξουθένωση και υπερκόπωση, που αυτό σημαίνει πέφτει η ποιότητα παροχών. Άρα στο χώρο των παιδικών σταθμών δεν διασφαλίζεται η ποιότητα που αποτελεί προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στην προσχολική αγωγή. Αυτό το ξέραν πάρα πολύ καλά. Αλλά σκέφτηκαν κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Εάν αυξήσουμε κατά 2 ώρες το ωράριο, αυτό σημαίνει ότι θα μειώσουμε τις προσλήψεις. Διότι ένας παιδαγωγός, που ο οποίος θα εργάζεται από τις 7 έως τις 3, καλύπτει το φάσμα της μεγάλης λειτουργίας του παιδικού σταθμού και δεν χρειάζεται ενδεχομένως να έχουμε 2. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Και στο διάλειμμα θα μπορούσε ο παιδαγωγός να βγει να ετοιμάζει και το φαγητό των παιδιών και έτσι να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Να το πω ειρωνικά, καθαρά. Κύριε Καλατζή, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας. Καλούς αγώνες νομίζω ότι θα χρειαστεί να γίνουν. Ευχαριστώ και εγώ πολύ που με καλέσατε στη φιλόξενη εκπομπή σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά. Και εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε καλά. Γεια σας.